Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και πολύ. Και Τώρα δεν πέρασαν τελικά από τη Βουλή οι ρυθμίσει για τα υπέρογκα δάνεια που έχουν λάβει τα κόμματα, υποθηκεύοντα την κρατική χρηματοδότηση. Τη σχετική τροπολογία κατέθεσαν οι γραμματεί Πασό και Νέα Δημοκρατία, ωστόσο δεν συζητήθηκε καθώ ήταν εκπρόθεσμη. Στι προτινόμενε ρυθμίσει περιλαμβάνονταν σταθερό χαμηλό επιτόκιο στο 4% για τα δάνεια που έχουν ήδη λάβει τα κόμματα, ενώ υπήρχε και πρόβλεψη για διαγραφή των ανεξόφλητων τόκων, κάτι που απέσυραν την τελευταία στιγμή τα δύο μεγάλα κόμματα μετά από τι έντονε αντιδράσει που προκλήθηκαν. Με προσθήκη τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, οι κύριοι Καρχιμάκη και Λικουρέτζο, επικαλούμενοι το ότι τα κόμματα διασφαλίζουν την ίδια τη δημοκρατία, επιχείρησαν η αποπληρωμή των δανείων που έχουν συναυθεί έω 31 Δοδεκάτου του 2011 να γίνει με σταθερό επιτόκιο 4% σε ετήσιε δόσει. Τελικά η τροπολογία δεν συζητήθηκε, ενώ αποσύρθηκε και η ρύθμιση που προέβλεπε διαγραφή των ανεξόφιλων χρεών, αφού όμω πρώτα προκάλεσε έντονε αντιδράσει. Την ώρα που η κοινωνία δοκιμάζεται, ο επιχειρηματικό κόσμο χυμάζεται. Τα δύο μεγάλα κόμματα ήρθαν με μια τροπολογία κυριολεκτικά ντροπή να ρυθμίσουν τα χρέη τα οποία έχουν κάνει. Είναι και αυτό ένα δείγμα του ήθους με το οποίο προφανώ θα συγκυβερνήσουν μετά τι εκλογέ. Όλα αυτά συμβαίνουν εν αναμονή τη τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και θα προβλέπει πω το 50% των επιχορηγήσεων που θα καταβάλλεται από το δημόσιο θα παρακρατείται από τι τράπεζε ω την πλήρη αποπληρωμή του υπολείπου του δανείου. Μελετάται η απαγόρευση τη σύναψη νέων δανείων μέχρι τα κόμματα να αποπληρώσουν τα χρέη του. Αυτό δημιουργεί ε, έτσι ένα πρόβλημα στα κόμματα, ωστόσο όμω νομίζω ότι ένα θέμα με έναν τρόπο πολύ ξεκάθαρο, προκειμένου να μην ένα αυσβόλο, ο, οικονομική και ο ρόλο των κομμάτων. Παράλληλα, τα κόμματα, επιχειρώντα την περαιτέρω ενίσχυση των ταμείων του, φέρονται να πιέζουν το Υπουργείο Οικονομικών, προσβλέποντα τα χρήματα τη τέταρτη δόση που δικαιούνται από το προηγούμενο έτο, καθώ και τη πρώτη του 2012. Συνολικά υπολογίζεται ότι αξιώνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν, καθώς Νέα Δημοκρατία και Πασοκ έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, χρωστώντας 250 εκατομμύρια ευρώ. Οι τόκοι που πληρώνουν στις τράπεζες είναι πλέον τρει φορές επάνω σε σχέση με το 2008, καταβάλλοντας επιτόκιο που φτάνει το 11%, με το κόστος εξυπηρέτησή του να φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί όμως τα δύο μεγάλα κόμματα από το 2002 και μετά που θεσμοθετήθηκε η κρατική τους επιχορήγηση κατάφεραν να βρεθούν στο κόκκινο. Εκτός από τα πολύ μεγάλα τοκοχρεωλήσια, αλόγιστη διορισμή, ταξίδια, συνέδρια, επιμορφώσει, σεμινάρια, ιδρύματα και νίκια κτηρίων σε κάθε νομό ξεχωριστά έχουν ανεβάσει σε μεγάλο βαθμό το λογαριασμό. Χαρακτηριστικά σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ, 1,4 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκε στην επιμόρφωση τελεχών, ενώ το ίδιο ποσό πιστώθηκε στα μορφωτικά ιδρύματα που συνδέονται με το κόμμα. Το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε στα 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Στη Νέα Δημοκρατία, όπου σύμφωνα με πληροφορίε η μεγάλη πτώση στα οικονομικά τη επήλθε από το 2004 και μετά, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση τη χώρα, η μισθοδοσία το 2011, αν και μειωμένη, έφτασε τα 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκρού ανοιχτού λογαριασμού υπό την έννοια των καθυστερήσεων στην εξόφληση των υποχρεώσεων υπάρχουν με προμηθευτέ, διαφημιστέ και εταιρείε δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Έλλη, τα φίλου. Καλησπέρα, Έλλη. Ε, τα αξία. κόμματα επιχείρησαν σήμερα να κάνουν αυτό που εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, έναν προνομιακό διακανονισμό των χρεών του. Τελικά, όμως, η τροπολογία, όπως είδαμε, αποσύρθηκε. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά αποσύρθηκε. Και καλά θα κάνουν τα κόμματα ΣΥΑ να μην αποπειραθούν να την επαναφέρουν, τουλάχιστον με το ίδιο περιεχόμενο, διότι είναι σαν να περιφέρουν αναμένο σπίρτο σε χώρο που έχει χυθεί πετρέλαιο. Έτσι ακριβώ είναι όπω το είπε, την ώρα που χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε οικογένειε αναζητούν τρόπου να προσαρμόσουν τα έξοδά του στα χιλιοκοτσορεμένα έσοδά του και που ματέω παλεύουν για μικρότερε δόσει, για μικρότερα επιτόκια. Τα κόμματα, τα δύο μεγάλα σε απόλυτη σύμπνοια, τα μικρότερα της αριστεράς σε μεταξύ τους συνεννόηση, προσπάθησαν κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα να περάσουν αυτή τη ρύθμιση που προέβλεπε διαγραφή ανεξόφλητων τόκων, συγκεκριμένο ποσοστό επί της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο θα πήγαινε για την αποπληρωμή δανείων. Έτσι, αυτό είναι που αποσύρθηκε. Ναι. Σήμερα απορροφάται το σύνολο σχεδόν των ήδη περιορισμένων κρατικών πόρων και κυρίως η μείωση του επιτοκίου των δανείων στο 4% από 8,65%, μέσω της οποίας τα δύο κόμματα εξοικονομούσαν ποσό περί τα 8 εκατομμύρια ετησίω. Ναι. Ε, το καλύτερο σία επιχειρήθηκε η τροπολογία να συζητηθεί και να ψηφιστεί παρά το γεγονός όπως είπες και εσύ ότι όχι μόνο κατατέθηκε εκ πρόθεσμα αλλά και πως εισήχθησε άσχετο νομοσχέδιο ναι. για την κτηνοτροφία παρακαλώ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Ε, ναι. Τώρα φταίω εγώ να πω ότι κάποιοι εξακολουθούν να θεωρούν το λαό πρόβατα. Κολλάει εδώ που ναι. τα λέμε. Τι μέλη γενέστε, διότι κατά τα άλλα τα, τα κόμματα ε, είναι, βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Χρωστάνε μήνες μισθούς στους εργαζόμενους τους. Χθες είχαμε μια συμβολική κατάληψη στο Πασόκ. Ναι. Κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ ε, ε, έχουν περιέλθει σε δινή οικονομική κατάσταση όπως και πάρα πολύ εξημόνσια. Άνεργοι, απολυμμένοι, χαμηλόμιστοι, χαμηλοσυνταξιούχοι θα έρθουν λοιπόν και αυτά τα δύο κόμματα αντιμέτωπα με το φάσμα της χρεοκοπίας αφού η κατάσταση ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ είναι εκρηκτική. Στερνή μου γνώση να σ είχα πρώτα θα πω εγώ. Τότε που προσλάμβαναν κατά δεκάδες εκατοντάδε του υπαλλήλου για να εξυπηρετήσουν κομματικέ σκοπιμότητε, τότε που έκαναν πολυδάπανε προεκλογικέ εκστρατείε, λησμονώντα να πληρώσουν εισιτήρια, μεταφορέ και ρηπά τότε που με ευθύνη των ηγεσιών του τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσία είχαν ανακαλύψει τον μαγικό κόσμο των δανεικών και θεωρούσαν ότι δεν θα τον χάσουν ποτέ. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ,